Επιστρέψαμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε να περάσουμε γρήγορα γρήγορα στην Αλεξάνδρα Ανδρέου που έχει βγει εξωτερικά στον Πάντα Ζώνα, από ό,τι με ενημέρωσε, για να μας δείξει φάσιον. Και επιστρέφουμε εδώ με τα κορίτσια μας που έχουν να σας πούνε πολλά. Μένετε μαζί μας. Καλησπέρα Άρια, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο κατάστημα του κυρίου Χρήστο Πανταζώνα, στη Βιτανίδου 23, το Πανταζώνα Stores, και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τάσεις μόντας, ανοίξει και καλοκαίρι του 2022 και ξεκινάμε. Σας έχω ετοιμάσει αυτό το electric φόρεμα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Κλάμου στην εμφάνιση με το καπελάκι μου. Λοιπόν, φέτος επικρατεί στη μόδα το πολύ μίνι και το πολύ μακρύ. Οπότε εγώ σας έχω ετοιμάσει εδώ πέρα μία πρόταση, ένα φορεματάκι αέρινο για όλα τα γούστα, για όλες τις κυρίες. Ακόμα μπορούν να το φορέσουν από μία πιο εύσομη κυρία και μέχρι πολύ λεπτούλα. Με τα κροσάκια είναι για απογευματινή εμφάνιση ως και βραδινή, και ακόμα μπορούμε, γιατί όχι, να έχουμε μία ωραία εικόνα και πάνω στη θάλασσα. Μπορούμε να το φορέσουμε από πάνω το μαγιό, αν ανοίγουμε εδώ πέρα και το βάζουμε έτσι σαν χαλά. Επίσης άλλη μια πρόταση για πιο συντηρητικές κυρίες, και αυτό είναι ένα έδειμα ωραίο. Και θα πάμε στα καλοκαιρινά. Α, επίσης τη μόδα έχουμε, φέτος επικρατεί και παγέτα ακόμα, και παγέτα, και έχουμε ακόμα και τα τιγκρέ με τα κοψίματα. Είναι της μόδας τα κοψίματάκια, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα και σήμερα και στα άλλα διάφορα, και στις φούστες μπορούμε να δούμε τα κοψίματάκια πλάμια. Επίσης, τάση μόδας είναι και τα πολύ κοντά τα top, ακόμα και το σουτιέν που χωριέται κάτω, θα δούμε, θα το συνεδράμε συνέχεια, φέτος κάτω από το ταγιέρ, που είναι πάρα πολύ κάτω και πάρα πολύ sexy για κυρίες που θέλουν να νιώθουν έτσι. Και πάμε, όπως είχα περιγράψει, στα τοπάκια αυτά τα κοντινά, τα πολύ κοντά, όσο ακόμα και σαν σουτιέν μπορούμε να το φορέσουμε από κάτω από ένα ταεράκι. Και εδώ διάφορα χρωματάκια όμορφα, καλοκαιρινά. Σας είχα πει τα πολύ κοντά φορεματάκια, φούστες και τα μπλουζάκια ακόμα, τα top που είναι πάρα πολύ κοντά. Ξανά αυτό που έχω περιγράψει με την κουστίτσα κοντή και το τοπάκι το κοντό. Thank you.
έχουμε και ένα σινολάκι. Άλλο, πολύ ωραία χρώματα, καλοκαιρινά. Και το πορτοκαλί ακόμα είναι πολύ ωραίο. Και έτσι. Και άλλο μπλε, ηλεκτρικ. Και πολύ κοντό. Για κλαμπάκι, για βραδινή εμφάνιση. Αυτά από εμάς για σήμερα. Άρια μου, πολλά φιλάκια στη Βιτανίδο 23, Φανταζόνα Stores, και φυσικά σε λίγο θα έχουμε ολοκληρωμένη συλλογή. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ. Επιστρέψαμε και έχω εδώ τα κορίτσια μου, τα πανέμορφα, τη Λίλη και τη Βασιλική, όπου θα μας πούν τα θέματά τους. Με ποιον θα ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσω εγώ. Ναι, ξεκινήσω. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα να μιλήσω λίγο για την Ελλάδα μας. Για πες. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί κοιτίδα του πολιτισμού. Ότι είμαστε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που έχουμε δείξει πολιτισμό, έχουμε διδάξει, θα το πω έτσι, πολιτισμό. Γιατί, θα μου πεις, γιατί ας πούμε διάλεξες αυτό το θέμα? Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό, γιατί συνέχεια ακούμε παράπονα ότι οι Έλληνες αυτό, οι Έλληνες εκείνο, οι Έλληνες το άλλο. Μα ακόμα υπάρχουν παράπονα. Πολλά. Πολλά παράπονα. Πολλά. Που οι Έλληνες που δεν κάνουν αυτό. Συγκρίνουν τις χώρες, ότι οι άλλες χώρες είναι καλύτερα, να τα λέμε κι αυτό. Ακριβώς. Το κακό βέβαια είναι ότι εντάξει, να το κάνει κάποιος άλλος, λες πάει στα κομμάτια. Αλλά τώρα οι ίδιοι οι Έλληνες, να κατηγορούμε τους Έλληνες, εμένα αυτό να σου πω την αλήθεια δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ακόμα εγώ θεωρώ ότι όταν κάτι είναι δικό σου, γιατί είσαι Έλληνας, η Ελλάδα είναι δική σου, δεν μπορείς να κατηγορείς το δικό σου πράγμα. Δηλαδή θα πέσει να σε, το ταβάνι σε πλακώσει, που λέμε. Το σπίτι σου. Ακριβώς. Ναι. Καλύτερα να πενεύουμε το σπίτι μας παρά να το πλακώνουμε. Ή τουλάχιστον αυτό, να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν, αν υπάρχουν τόσα παράπονα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να μιλήσω λίγο για τη χώρα μας, η οποία είναι πολύ σημαντική παγκοσμίως, και ας μη μας φαίνεται αυτό, με τα όσα κακά κι αν έχουμε, γιατί έχουμε και κακά, εντάξει. Όλοι έχουμε. Ναι, αρκετά, ναι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχουμε και πάρα πολλά καλά. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που από μας ξεκίνησε, εκτός από τον πολιτισμό σε γενική έννοια, ξεκίνησε η ιατρική. Ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ξεκίνησε το αλφάβητο, δηλαδή από ελληνικές λέξεις είναι πάρα πολλές γλώσσες οι οποίες έχουν πάρει και έχουν χτίσει και έχουν φτιάξει τα δικά τους αλφάβητα και το δικό τους, τη δική τους γραμματική, λεξιλόγιο κτλ. Να πούμε, ας πούμε, να ξεκινήσω να πω μόνο και μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για αρχή, ότι που ξεκίνησαν από την Ελλάδα, που είμαστε η πρώτη χώρα που μπαίνουμε μέσα στο στάδιο όταν γίνονται οι αγώνες. Πάρα πολλά πράγματα, αλλά το τελευταίο που μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση, γιατί τα άλλα είναι λίγο πολύ γνωστά, διάβαζα τις προάλλες, ότι υπάρχει ένα τραγούδι ισπανικό, που το έχει γράψει ένας Αργεντίνος, ο Ντάνιελ Αρμάντο, το ακούς και λες ισπανικό. Όμως, η πλάκα ποια είναι? Το τραγούδι αυτό, εκτός από το ρεφρέν του, το οποίο έχει, είναι και ο τίτλος του, «Mi último tango en Atenas», το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα, όλες οι λέξεις, εκτός από αυτό που διάβασα τώρα, είναι ελληνικές, παιδιά. Και κάπου διάβασα ότι αυτός ο άνθρωπος είπε ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες λέξεις. Ναι. Ελληνικές. Υπάρχουν γύρω στις 17.000. 17.000 λέξεις. Γιατί έζησε, λέει, 2 χρόνια στην Ισπανία. Α. Και από εκεί είδε ένα βιβλίο
Το διάβασα αυτό, να ξέρετε. Κάπου το Google και το διάβασα. Όπου είχε ένα βιβλίο 17.000 ελληνικές λέξεις, αλλά άκουγε πολύ περισσότερες μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια. Παιδιά, ναι, είναι δηλαδή. Είναι πάρα πολλές 17.000 λέξεις. Και σου λένε ότι. Αν δεν κάνω λάθος, 17 ήταν. 17. Ναι. Και σου λέει, ας πούμε, ότι αν ακούσεις το κομμάτι, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ισπανικό. Ακούς ελληνικά. Εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι ότι γενικώς και η προφορά η ισπανική μοιάζει πάρα πολύ με την ελληνική. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα στο Παρίσι και καθόμουν, είχα καιρό να, εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι, είχα καιρό να έρθω Ελλάδα, ήταν οι εποχές που σπούδαζα τότε. Ναι. Είχα ένα μεγάλο διάστημα να έρθω και όπως, ξέρω εγώ, καθόμουν και έτρωγα, ξαφνικά νόμιζα ότι άκουσα ελληνικά. Γυρίζω και ήταν ισπανικά, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, στα αυτιά, η ισπανική διάλεκτος, η ισπανική γλώσσα κτλ. Ακούγεται λίγο σαν ελληνικά. Με πολλά κράτη έχουμε κοινές λέξεις που μοιάζουν με ελληνικές. Ναι, με όλα όσα έχουν λατινογενή, έτσι, πώς να το πω, λατινικές γλώσσες που λέμε, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά. Ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολλές κοινές γλώσσες, λέξεις. Και αυτό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε. Εμένα σαν Ελληνίδα με κάνει πάρα πολύ περήφανη. Είναι, δηλαδή, τώρα λες Ελλάδα και η Ελλάδα είναι παντού. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εισχωρήσει για κάποιο λόγο παντού. Να το ξέρετε. Πραγματικά. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Βέβαια, αυτό που δεν μ' αρέσει είναι που λένε ότι, ξέρετε κάτι, κάπου αλλού είναι καλύτερα και να πάνε από εκεί μόνο και μόνο ότι είναι καλύτερα αλλού. Αυτό, ναι. Αλλά ωστόσο πολλά χρόνια, αυτά τα χρόνια έχουμε πάει δεξιά και αριστερά. Έχουμε σχωρήσει παντού και έχουμε. Εγώ ξέρω ότι οι Έλληνες εκεί που πάνε, ρε παιδιά, είναι εντάξει, δηλαδή είναι ντόμπροι. Δηλαδή κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν την οικογένειά τους κτλ. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Ξέχασα επίσης να πω ότι μέσα σε όλα όσα είπαμε για Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Να μην ξεχάσουμε και την ιατρική, τον Ιπποκράτη, που παγκοσμίως ορκίζονται στον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Ναι. Και μιλάμε τώρα ότι οι συνταγές του Ιπποκράτη, άμα τις πάρεις και τις τηρήσεις κατά γράμμα και σήμερα, πραγματικά είναι ισχυρές και είναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεσαι φάρμακο τόσο πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και καλά θα κάνουμε οι Έλληνες και να τα προβάλλουμε και να αισθανόμαστε περήφανοι για όλα αυτά. Αρκετά πια με αυτό που ακούω συνέχεια, Έλληνας, τι να κάτσω να κάνω στην Ελλάδα. Παιδιά, πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας. Ναι, αλλά το θέμα είναι και η χώρα μας να μας στηρίξει εμάς. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Πρέπει να συμβαδίσουν αυτά τα δύο σε αυτά που λένε. Αυτό είναι ένα αγκάθι, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την κοινωνία δεν έχουμε στήριξη. Γιατί, να το θέσουμε αλλιώς το ερώτημα. Για ποιο λόγο κατά τα χρόνια πήγαν Έλληνες δεξιά και αριστερά? Ένας λόγος, πες ότι παντρεύονται κάποιον ξένο. Γνώρισαν κάποιον, ερωτεύτηκαν και φύγαν. Okay, αυτό δεν είναι κακό. Πάνε για σπουδές και γνώρισαν εκεί κάποιον ξένο-ξένη και παντρεύτηκαν και τέτοιο. Και λέμε το. Άλλος λόγος, οικονομία. Πολύ σημαντικό. Και τα τελευταία χρόνια είναι το. Δηλαδή, σαν ποσοστό είναι κοντά στο 90%. Σου λένε εκεί είναι πιο καλά. Ναι. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτό που λένε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Και όπως λένε οι πόντι, είναι ένα τραγούδι ποντιακό που λέει ότι στα ξένα νιώθω Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Λένε, ένα από τα πολύ γνωστά ποντιακά τραγούδια. Έχουν δίκιο δηλαδή, αλλά το κακό ξεκινάει τώρα, εντάξει, από την γενική πολιτική που έχει χώρα, να το πούμε έτσι. Όπως, ας πούμε, δεν μου αρέσει. Εγώ προσωπικά το πιο τραγικό, το πιο μεγάλο λάθος που βρίσκω στο χαρακτήρα των Ελλήνων είναι ένα κόμπλεξ που τραβάμε. Τραβάμε ένα κόμπλεξ. Αισθανόμαστε κατώτεροι απέναντι σε άλλους και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Άμα ακούσεις πολύ κόσμο θα σου πει, ξέρω εγώ, Γαλλία, ας πούμε, Γαλλία αυτό, εκείνο, το να τ' άλλο.
Ελλάδα, με, μίζερα πράγματα, αυτό. Το έχω ακούσει και το λένε, γι' αυτό το αναφέρω και δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εντάξει, έχουμε πολλά που ζηλεύουν όμως οι άλλοι. Τον ήλιο, ακριβώς, το ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να επικεντρώσουμε σε αυτά, ότι μας ζηλεύουν, γιατί έχουμε κάποια πράγματα τα οποία οι άλλοι δεν τα έχουν. Και θα ξανααναφερθώ πάλι στα χρόνια που ήμουν στη Γαλλία και θα πω ότι όταν ακούγανε παιδιά Έλληνας, Ελληνίδα, τρελαινόντουσαν, σου λέει πολιτισμός, ξέρανε τη μυθολογία απ' έξω. Και εγώ με κάνανε ρεζίλι, δεν ήξερα τίποτα. Παιδιά, ναι, ξέρανε μυθολογία, ελληνική μυθολογία και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Γιατί τώρα μου ρωτήσετε τα παιδιά, νομίζω ότι ξέρουμε. Στο εξωτερικό είναι υποχρεωτικό. Όχι. Ναι, και τα αρχαία. Ναι, 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 ναι. Ισχύει. Γι' αυτό πρέπει, παιδιά, τη χώρα μας να την αγαπήσουμε λίγο περισσότερο. Να μαθαίνουμε και... για αυτή. Ακριβώς. Και να μαθαίνουμε για αυτή πιο πολλά πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Θα μας πεις κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει το θέμα. Ναι, το σχολιάσαμε κιόλας, το ζητάραμε κιόλας. Βασιλική, εγώ θα που θα έχουμε να σε δούμε αρκετές μέρες. Χάθηκα λιγάκι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Η σημασία είναι να έχεις το αποτέλεσμα θετικό. Οπότε, αφόσον είσαι καλά, μια χαρούλα. Μια χαρά εδώ κοντά σας, τέλει. Ναι, γιατί μας είχε λείψει να μας πεις πού να πάμε βόλτα. Και σας έχω μια τέλεια απόδραση. Α, λοιπόν, για πες μας, ξεμιάλισέ μας. Για πήγαινε μας έτσι. Έχω μια μονοήμερη απόδραση, η οποία είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Είναι η Λίμνη Μπέλετσι. Βρίσκεται... Και αν δεν κάνω λάθος, έχει στείλει και φωτογραφικό υλικό. Ναι. Α, ωραία. Βρίσκεται στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Η λίμνη Μπέλετς είναι μια μικρή λίμνη που βρίσκεται σε υψόμετρο 600 μέτρων. Είναι περίπου στις ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας. Είναι μια τεχνητή λίμνη. Λίγο πιο πάνω έχει και ένα εκκλησάκι, την Αγία Τριάδα. Όταν χιονίζει καλά είναι φανταστικά. Παγώνει και η λίμνη καμιά φορά. Είναι τέλειο για περιπάτους, για πεζοπορίες, αν θέλει κάποιος με ποδήλατο, όταν δεν είναι χιονισμένα βέβαια. Ναι, καλά. Έχει καταπληκτικά τοπία. Mm-hmm. Μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες. Όντως, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν έχω ακούσει κι εγώ και πηγαίνουν και πολλές οικογένειες με παιδάκια. Γιατί ναι, είναι πολύ ωραία. Έχει και παιδική χαρά, νομίζω, και κάτι... Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά έχει πολύ κοντά και καφετέρειες και για να φας. Είναι ότι πρέπει για μια απόδραση να ξεχαστεί κάποιος, δηλαδή είναι πολύ κοντά. Ξέρετε τι άλλο είχα ακούσει για τη λίμνη? Ότι εκεί πέρα πηγαίνουν άνθρωποι με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, λαμπραντόρ, γιατί γύρω στην περιοχή υπάρχει πολύ τρούφα, μανιτάρι τρούφα. Ναι. Ναι. Και πηγαίνουν με τα ειδικά εκπαιδευμένα λαμπραντόρ και βγάζουν τρούφες, τις οποίες φυσικά μετά και τις πουλάνε, έτσι. Ναι. Και η τρούφα είναι πανάκριβη, κορίτσια. Άλλες φωτογραφίες δεν έχουμε από αυτή, γιατί νομίζω ότι έχουμε κι άλλες, καλέ. Μα έχετε κολλήσει στη μία εικόνα πάνω, βρε εσείς. Να δούμε λίγο το τοπίο, να θαυμάσουμε, να ανοίξει το μάτι μας, εμάς, τον τηλεθεατή. Πρέπει να πάμε, νομίζω. Ναι. Να κάνουμε, να βγάλουμε μια εξωτερική εκπομπή από εκεί. Γυρίστε τις φωτογραφίες, μην περιμένετε να σας πω εγώ. Κοίτα, να τις κοίτα, ωραία. Α, ωραία αυτό. Είναι πολύ ωραία. Ωραία. Δεν ξέρω αν κολυμπάνε κιόλας. Κοίταξε, στη λίμνη Τσιβλού που είχαμε πάει, σας πληροφορώ ότι είχε και κανό και πεντακάθαρα τα νερά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αφού δεν είχα το μαγιό τότε και θυμάμαι ότι πήγα... Έπρεπε να το είχαμε πάρει. Ναι, και σήκωνα το κολάνο για να βουτήξω τα πόδια του. Τουλάχιστον να πω ότι κάτι έκανα. Γενικά είναι κρύα τα νερά στις λίμνες, αλλά... Ναι. Ναι, γιατί στη λίμνη είναι κλειστό και δεν έχει ρεύμα. Ναι. Ναι, αλλά είναι ωραία όταν έχει και δραστηριότητες γύρω-γύρω. Ναι. Τώρα στη λίμνη Μπέλετσι δεν ξέρω αν έχει, δεν νομίζω, αλλά μπορεί ο καθένας να πάρει το δικό του κανόνα να κάνει, με τους φίλους του δραστηριότητες. Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο εκεί να κάνεις κανόνα. Είναι μικρή, δεν είναι σχετικά μικρή, ναι, δεν είναι τόσο απλά... μεγάλη. Το τοπίο. Αν συγκεκριμένη εννοείς. Ναι, για χαρά την είδα, μεγάλη. Βρέσει, άμα πας από... τώρα τη βλέπεις στη φωτογραφία, άμα πας από κοντά είναι τεράστια. Βρε, δεν είναι τόσο μεγάλη, επειδή έχω πάει. Α, ναι. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι από ψηλά η φωτογραφία. Είναι από ψηλά. Τραβηγμένα, ναι, είναι από ψηλά και νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι και για ζευγάρια, ωραία, τώρα που ανοίγει και καιρό. Να νιώσουμε λίγο Βενετία, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Ναι. Α, καλή, καλό. Καλή, καλή. Ναι, γιατί όχι. Τα αγόρια να παίρνουν ιδέες να πηγαίνουν τις κοπέλες τους βόλτα.
Μπράβο. Ναι, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Έμα. Για πες μας τα νέα σου, εν τω μεταξύ. Σε κλέβω λίγο από το νέα. Τώρα εντάξει, με τη σχολή μου ξέρεις διαβάσματα που έχω. Η μαμά σου. Η μαμά καλά έχετε τα χέρια. Η μαμά της φτιάχνει κοσμήματα, μας είχε φέρει και μας ξανάφερε κάτι υπέροχα. Κρίμα που το φέρει. Μου έχει δώσει και την ωραία χρυσά σκουλαρή και θα φορέσω την επόμενη. Ναι, πρέπει. Γιατί είναι φοβερά τα κοσμήματα της μαμάς. Τα έχω δει και εγώ και μ' αρέσουν πολύ. Να πούμε και για την έκθεση φωτογραφίας που πήγαμε του Κουτρουμάνου. Βέβαια, ναι. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Η έκθεση έχει σαν τίτλο «Η ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων». Παιδιά, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει φωτογραφικό υλικό, είναι έκθεση φωτογραφίας να πούμε, και έχει φωτογραφικό υλικό πώς ήταν η Μαριούπολη πριν την καταστρέψουν με τον πόλεμο. Καλά, τώρα έχει γίνει άστο. Έχω ακούσει ότι έχουν μπει σε σπίτια, έχουν... Χαμός έχει γίνει. Έχουν κάνει διάφορα, άστο. Έχει γίνει χαμός, έχουν καταστραφεί όλα. Εντάξει. Τέλος πάντων, πήγαμε σε αυτή την έκθεση και είδαμε μοναδικές φωτογραφίες, οι οποίες δεν υπάρχουν αλλού. Όχι, δεν θα βρουν πουθενά αλλού, γιατί ήταν νομίζω από τους λίγους που έχουν κάνει τέτοια δουλειά. Και συγχαρητήρια, Βασίλη. Πολλά. Πολλά και από τις τρεις μας. Μακάρι να ξαναγίνει, να πάει και πιο πολύ. Θα ξαναγίνει, θα ξαναγίνει. Δεν το ήξερε. Θα ξαναγίνει, παιδιά, στο, από ό,τι διάβασα, στο Taekwondo μετά τις 6 Απριλίου. Έχει πάλι... Και μάλιστα από ό,τι μου είπε, του τη ζήτησαν να πάει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Και από Κατερίνη του την έχουν ζητήσει. Ωραία. Και εντωμεταξύ έχει πει ότι... Τα συγχαρητήριά μας, ναι. Σε φιλάμε, μας λείπεις, όπως έχουμε πει, να μας ξανάρθει. Σε θέλουμε εδώ. Εννοείται. Έτσι, έλα να σου πω και να τον τιμωρήσουμε. Την προηγούμενη φορά δεν μας έβγαλε φωτογραφία με το φαβό το γίγα. Α, πρέπει. Την επόμενη φορά θα μας βγάλει οπωσδήποτε. Έτσι ακριβώς. Να πούμε επίσης, επειδή μιας και το αναφέραμε, ότι αν πουληθούν κάποιες φωτογραφίες, τα έσοδα θα δοθούν σε παιδιά που έχουν έρθει από την Ουκρανία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν έχουν τα απαραίτητα. Εδώ το αξίζει. Και από εκεί και πέρα, Λίλη μου, να αποχαιρετήσουμε τους τηλεθεατές, γιατί έχουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Αρκετά σας κάναμε ανώ κάτω σήμερα. Γεια σας!